Κυρίες και κύριοι, το δεύτερο πρόγραμμα φιλοξενεί και σήμερα για τρίτη φορά τον συνθέτη μας Γιάννη Μαρκόπουλο. Μαζί του έχει το Χαράλαμπο Γαργανουράκι, από τους στενούς συνεργάτες του. Yeah. Γιάννη, θα ήθελες να ξεκινήσεις εσύ τη σημερινή εκπομπή? Ναι. Να κάνεις και ένα πρόλογο? Ναι, να κάνω ένα πρόλογο. Θα πω ένα ανέκδοτο τραγούδι. Για πρώτη φορά ακούγεται σήμερα. Η στίχη είναι του Λεοντάρη του Βύρωνα, από τη συλλογή του Ορθοστασία. Δεν είναι τώρα η εποχή των ξάστερων αγωνών. Δεν έχει τώρα αλόνια, μαρμαρένια η γη, για να παλεύουνε τα παλικάρια εκεί με ένα λεβέντι χαρό. Είναι ένα φως που πάνω τους κοντάφτομαι. Είναι ένα φως που πάνω τους κοντάφτομαι. Είναι ένα φως που πάνω τους κοντάφτομαι. Δεν είναι η άβυσσος, δεν είναι καθόλου η άβυσσος που μας χωρίζει. Τα σχολεία δοθήκανε σε λοχούς, τα παιδιά κρατάνε σημεούλες. Είναι ένα φως που πάνω τους κοντάφτομαι. Κι είναι ένα φως που πάνω τους κοντάφτομαι. Κι είναι ένα φως που πάνω τους κοντάφτομαι. Είναι μια σειρά από 6 τραγούδια που είχαν γραφεί πριν από 2 χρόνια. Ανάμεσά τους είναι το «Μήτε νερό, μήτε φεγγάρι στο πηγάδι». Σου λέω τίτλους βέβαια αγνώστων πια τραγουδιών, αλλά που κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσαν μια ενότητα τότε που πρωτοπαίχθηκαν σε διάφορα μικρά, σε διάφορα μέρη. Μετά από συναυλίες που δίναμε, σε μικρές συγκεντρώσεις και τέτοια πράγματα. Τώρα πια έχουν ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι θα εκδοθούν σύντομα. Παράλληλα όμως με αυτό υπάρχει ένα κονσέρτο για λύρα και ορχήστρα που έχω γράψει, που έχω συνθέσει και που θα παιχθεί στις 11 Αυγούστου στο Θέατρο του Λυκαβητού σε πρώτη εκτέλεση. Να πούμε ότι έχουμε καλεσμένο τον Γαργανουράκη. Για πρώτη φορά και πες μας δύο λόγια για τη συνεργασία σου. Ο Χαράλαμπος παίζει εκπληκτική λύρα, όπως ξέρεις, πέρα από τραγουδιστής. Και έτσι θα παίξει για πρώτη φορά αυτό το κονσέρτο. Θα καθίσει μαζί με τους κλασικούς μουσικούς και θα... Το κονσέρτο έχει κλασική φόρμα στα 3 μέρη. Ναι, είναι σε 4 μέρη βέβαια. Σε 4 μέρη. Και... έχει έτσι μια κλασική φόρμα, θα λέγει κανείς, αλλά με πολλά στοιχεία δικά μας, και αν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω, είναι ένα ανατολίτικο κονσέρτο ή μια ανατολίτικη μουσική με προεξάρχοντα την κριτική λύρα. Και έχει τα μικρή ορχήστρα? Είναι περίπου 35 όργανα. Είναι ένα μικρό ασάμπλ με έγχορδα. Είναι πνευστά, 2 κλαρίνα, 2 φλάουτα. Είναι 2 λαούτα βέβαια, 1 κιθάρα και 2 ηλεκτρικά όργανα μαζί με σαντούρι. Πέρα από τα κρουστά, ωραία, που είναι μια σειρά από κρουστά. Που είναι εύκολο είναι να έχουμε ένα δείγμα τώρα ή όταν έρθει ο Χαράλαμπος με τη λύρα? Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα ακουστεί στην εκπομπή.
ή θα το βάλεις μετά από αυτή μας την ομιλία. Ωραία. Στο μοντάζ να ακουστεί αυτό το κομμάτι. Πολύ να ακουστεί ωραία. Ένα μέρος βέβαια, δύο θεματάκια που για πρώτη φορά παίζονται εδώ. Ναι. Θα ακούσουμε ένα μικρό δείγμα από το κονσέρτο για λύρα και ορχήστρα που έχω γράψει. Παίζει ο Χαράλαμος Γρανουράκης στη λύρα και εγώ το συνοδεύω πιάνο. Συγκεκριμένα είναι μια μελωδική γραμμή από το δεύτερο μέρος. Άλλες ασχολίες μου είναι ότι γράφω επίσης μία σειρά τραγουδιών επάνω στην ποίηση του Θωμά του Γκόρπα. Περισσότερο βέβαια από την ποιητική του συλλογή «Στάσεις στο μέλλον». Και θα είναι και η πρεμιέρα επίσης με το κονσέρτο για λύρα και ορχήστρα την ίδια μέρα στις 11 Αυγούστου στο Λυκαβητό. Μία παράσταση. Θα είναι δύο παραστάσεις, αλλά η πρώτη μέρα θα έχει αυτά τα δύο πράγματα. Στάσεις στο μέλλον και βέβαια έχει και ένα κομμάτι από τις παλιές ειδήσεις, προηγούμενη είναι του ποιητική συλλογή. Ναι, αυτό. Είναι μια σειρά 6 κομματιών που η διάρκεια τους θα είναι 30 περίπου λεπτά. Δύο νέοι τραγουδιστές θα το ερμηνεύσουν και ένας από τους παλιούς. Θα μου επιτρέψει, Σοφία, να μην πω ακόμη τα ονόματά της. Γιατί θα ήθελα, ας πούμε, έτσι να, να το έβλεπα και από άλλη μια πλευρά. Πώς αρχίζω, Μιγέννη? Ω, έπαιξε μη... Φόρντο. Ματζόρα απ' έξω όμως, ε. Το μισό είναι μινόρ, το άλλο μισό ματζόρα. Και μη θα πιάσεις. Μπορείς. Ναι, με. Έλα, πάμε. Πάνω κάτω. Μαλακά, μαλακά όμως. Μαλακά, για να πω. Πολύ μαλακά. Γράφω. Αναγγέλλω. Από την ποιητική συλλογή του Θωμά του Γκόρπα, παλιές ειδήσεις, το μικρό κομμάτι, η αγάπη. Σε πρώτη εκτέλεση. Thank you.
και πρέπει να πειθωθεί στα μάτια σου να βρέξει. Δεν έχω άλλον ουρανό πλην απ' τα μάτια σου. Ποια πράγματα σ' αρέσουν, αγαπάς, έτσι, σε συγκινούν στη ιδιαίτερα? Στη μουσική νομίζω ότι αυτόν τον καιρό ακούω πάρα πολύ την προκλασική μουσική. Το Μοντεβέρντι ακούω αρκετές φορές. Αλλά βέβαια δεν μπορώ να πω ότι ένα-δύο πράγματα από την Ινδική και την Αραβική μουσική με έχουν αφήσει αδιάφορο. Τα ακούω με πολύ ευχαρίστηση. Ιδίως δύο λειτουργίες που έπεσαν στα χέρια μου από κάποιους φίλους που μου τις έφεραν από τις πρωτεύουσες εκεί, από τις χώρες αυτές, και κάθομαι και τα ακούω πολύ προσεκτικά, διότι μέσα έχουν ορισμένα στοιχεία δρόμων που με ενδιαφέρουν, οι γραμμές, οι μελωδικές όπως πάνε, καθώς και τα ρυθμικά του σχήματα. Βέβαια στο Μοντεβέρντι βλέπω όλη αυτή την πρώτη επαφή με την πρώτη επαφή με το μουσικό θέατρο, όπως είχε γίνει την εποχή του Ευρυπίδη, του Εσχύλου και του Σοφοκλή, που το ξαναπροσεγγίζουν μέσα στα πλαίσια της αναγέννησης. Εγώ βέβαια πιστεύω ότι η αναγέννηση έχει γονιμοποιηθεί με το πνεύμα της Μεγάλης Ελλάδας ή ακόμη και της ελληνιστικής περίοδου. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορεί κανείς να επηρεαστεί ή να τα ξανακοιτάξει. Αυτά στη μουσική, στη ζωή, ποια είναι αυτά που σε συγκινούν? Διαβάζω αρκετά βιβλία, έχω φίλους, παρέες, βλέπω κινηματογράφο αρκετές φορές. Μια βόλτα. Και κάνω ταξίδια έτσι, πολλά. Κάνεις ταξίδια, ναι. Επαγγελματικά εννοείς ή και επαγγελματικά, για προσωπική και επαγγελματικά. Σου τέρμηση? Συνήθως πηγαίνω στην Κρήτη αρκετές φορές, γιατί έχω φίλους και συγγενείς που τους επισκέπτομαι και μιλάμε μαζί. Τακτοποιώ κάποιες δουλειές που έχω και συνάμα, ας πούμε, επισκέπτομαι και διάφορα άλλα μέρη που δεν τα είχα δει στα προηγούμενα μου ταξίδια και αντλώ κάποιες εικόνες που μου είναι χρήσιμες. Θα πρέπει να δουλεύεις πολλές ώρες την ημέρα, Γιάννη, γιατί συνεχώς είσαι απασχολημένος Σοφία, με πράγματα. Σοφία, όπως όλος ο κόσμος δουλεύω κι εγώ. Νομίζω ότι ο κόσμος δουλεύει πάρα πολύ, έτσι κι εγώ δουλεύω αρκετά. Θα ήθελες να ακούς άλλο ένα κομμάτι από την Ορθοστασία, διότι από τα κομμάτια, ας πούμε, σε ποιήση του Γκόρπα, πιθανό να μας δοθεί ευκαιρία μια άλλη φορά να τα ακούσουμε. Στα κίτρινα χωραφιά.
αδιάκοπα χτυπούν ο ένας πάνω στον άλλο. Ξεχδέρνονται στις όχθες, τρέχουνε σε κοίτες, σερνώνται καθώς περνάνε βιαστικά το ρέμα. Δύο μέρη από αυτά μπορεί να τα πει άριστα ο Χαράλαμπος ο Γαργανουράκης, ο οποίος πέρα ας πούμε από την κριτική γραμμή την οποία ακολουθεί και πέρα ας πούμε από αυτό το παραδοσιακό στοιχείο που μονίμως έχει μέσα του, μπορεί να ερμηνεύσει και έργα που ακουμπάνε στην παράδοση και ένα συνθέτη όπως εμένα, και το έχει αποδείξει βέβαια με όλα αυτά τα τραγούδια που έχει πει κατά καιρούς. Και μου είπε ότι συνεργάζεστε από το 73 μαζί. Βέβαια, ναι. Βέβαια αυτό το τραγούδι που άκουσες προηγουμένως, η πρώτη του εκτέλεση είχε γίνει στην Μποάτε Κύταρο, όπου είχα ετοιμάσει το Σεριάνι στον κόσμο και συνεργάστηκα τότε ένα ολόκληρο χειμώνα με το Γιώργο τον Νταλάρα. Βέβαια δεν ήταν έτσι ακριβώς, έχει τώρα πια διαμορφωθεί, αλλά πολλά στοιχεία του υπάρχουν από τότε. Βέβαια αργότερα γραφήκανε, αργότερα γραφτήκαν ορισμένα άλλα τραγούδια και έτσι επετέλεσε μια ενότητα αυτή με τον τίτλο Ορθοστασία. Θα πρέπει όμως να σου πω για το γράψιμο πάνω στο Θωμά τον Κόρμπα, που θα έχει και μια παιδική χοροδία πίσω. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ποιητής και είναι προτάσεις που γίνονται σήμερα. Δεν βρίσκω άλλη λέξη εκτός από την πρόταση. Δηλαδή νομίζω ότι είναι μια νέα εκφραστικότητα. Θα είναι μέσα σε διαφορετικά πλαίσια από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα η μουσική μου. Νομίζω ότι ο πρόλογος αυτής της καινούργιας ηχητικής που κουβαλάει η μουσική μου αυτό το διάστημα είναι η τολμηρή επικοινωνία. Παιδεύεσαι συνέχεια με τον ήχο σου, με την καλή ανιαρότοπε. Ναι. Δηλαδή ναι, σε απασχολεί και... Και νομίζω και εσύ έχεις δει αυτό το πράγμα σε κάποιες ιδιωτικές κουβέντες τις οποίες είχαμε κάνει για το ρεπορτάζ, το οποίο προαναγγέλει την επικοινωνία και το επόμενο στάδιο το ίδιο. Μπήκα δηλαδή ήδη σε μια διαφορετική ηχητική μπάντα. Στην τολμηρή επικοινωνία, γιατί χρησιμοποίησες, δεν την έκανες όλο καινούργια πράγματα, αλλά χρησιμοποίησες παλιά σου εργασία? Παρόλο ότι δεν αρμόζει η λέξη όπερα, πιστεύω ότι είναι ένα είδος σαν όπερας όλο μαζί. Μου ήταν χρήσιμα αρκετά από τα παλαιά τραγούδια, τα οποία εμβολιάστηκαν μαζί με τα καινούργια σε μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος. Yeah.
Μεταγγίζει κουράγιο στο κορμί μου. Πάω να φτιάξω άλλο ένα καφέ. Μείνε λίγο ξάγρυπνη ακόμα, κρατώντας τούτη τη γραμμή ανοιχτή. Τη γραμμή που χτίζει κάστρα γύρω από τα όνειρά μου. Τη γραμμή που ρίχνει σωσίδια κάθε που να βαγώ στο φόβο. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Βάρκα που ψάχνει έλεος στα πάνε μαυράκια στη ζωή μου. Δάκρυα και δηλητήρια παραμορφώνουν το πρόσωπό μου στο σκοτάδι. Άσπρα γλαρόπουλα στο γαλάζιο σου ορίζοντα. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Το αίμα θα ξαναγίνει κρασί στην κανά σου λέω. Θα ακούσουμε ξανά παιδιά στην καγέλια σου λέω. Θα πούμε ξανά τραγούδια στη θάλασσα σου λέω. Θα πιούμε ξανά από ανοιξιά του κοριάκι σου λέω. Θα κάνουμε ξανά έρωτα στα βοράκια. Κράτα μόνο τη γραμμή ανοιχτή. Κράτα τη γραμμή ανοιχτή. Όποιος βέβαια το δει απλά έτσι, χωρίς κανένα ενδιαφέρον και δει ότι καινούρια και παλιά μαζί τραγούδια τι θέλουν να πούνε ή δεν βλέπει κανείς πώς είναι τοποθετημένα, μπράβο Σοφία, πώς είναι τοποθετημένα αυτά τα πράγματα, θα βγάνει ένα πρόχειρο αποτέλεσμα. Δηλαδή η βιτρίνα του είναι πολύ απλή και απλοϊκή θα έλεγα. Από εκεί πέρα όμως πρέπει κανείς να ψάξει γιατί χρησιμοποιήθηκε, γιατί τραγούδησε. Γιατί χρησιμοποιήθηκε, ξέρω εγώ, η ηλεκτρική κιθάρα και το συνθεσάιζερ μαζί με το κανονάκι και το σαντούρι, ή γιατί ερμήνευσε. Μπράβο, γιατί ερμήνευσε ο Σιδηρόπουλος μετά από 10 χρόνια απουσίας από τα κομμάτια μου. Ερμήνευσε τον ηλεκτρικό Οθυσσέα. Ο τίτλος Θησέας, ακόμη που αντανακλά του 62 τον πρώτο μου δίσκο Θησέα, σε ένα μπαλέτο το οποίο είχε γίνει τότε. Και είχε γίνει ανάρτηση ο δίσκος τότε. Με κατασκοπάνει ένα καράβι, απ' το 50 έχει να φανεί. Κι εσύ βιδώθηκες μες στο λιμάνι, με ανθοδέσμη που έχει μαραθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι, κι η Αριάδη έχει μου γκαθεί. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι, κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Σε έδικα σαν ασπάραλα στα χρόνια, σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Χάνεσαι σαν το γλάρο στην Ομόνια και όταν ψάχνεις νύχτης τη φυγή, πληρώνεις όσο όσο τα διόδια και κομματιάζεσαι στην εθνική. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι, η Αριάδνη έχει μου καθεί. Ποιος είναι η σοβίτη στο σκοτάδι, ποιος αλαφιάζει δίχως πληρωμή. Ποιος κύβει στους αφέντες στο κεφάλι και ποιος τα βράδια κλαίει σαν παιδί. Ποιος ονειρεύεται πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν και κάνουν πρώτη την αρχή. Ηλεκτρικός της Αίας σε πηγάδι, κι η Αριάδνη έχει μου καθεί. Μουσική.
τα κεφάλια γέμισαν σπουργιά. Τα σούπερ μάρκετ τέλειωσε η ελπίδα και εκεί που κάνουν τους καλωσιά. Που πήγαν οι 300 του Λεωνίδα και τι θα πούμε τώρα στα παιδιά. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ και τα λοιπά. Φοβάσαι ότι θα έρθει καταιγίδα και θα μας πνίξει όξινη βροχή. Βάλε σε γυάλα μέσα την πατρίδα και κρύψε την καλά μέσα στη γη. Μήπως την ψάχνουν σαν την Ατλαντίδα. Από η Πανδώρα ανοίγει το κουτί. Ηλεκτρικός της ΕΑΣ σε πηγάδι κι η Αριάδη έχει μπερδευτεί. Ποιος από τους δίσκους σου έχει πουλήσει περισσότερο, Γιάννη? Δεν έχω υπόψη μου ακριβώς, Σοφία. Νομίζω όμως ότι τα έργα τα οποία έχουν αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο είναι το Σεριάνι στον κόσμο, οι Μετανάστες, η Θητεία, ο Θεσσαλικός κύκλος πάνω σε στίχους του Κώστα Βίρβου, που είναι μια ζωγραφιά όλης της Θεσσαλίας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει η Θεσσαλία τον ποιητή της όπως είναι ο Κώστας ο Βίρβος. Έχει μάλλον τον ποιητή της, τον Κώστα τον Βίρβο, γιατί δεν ξέρω άλλες ποιητικές γραμμές αυτό το είδος. Ο Θεσσαλικός κύκλος, αλλά βεβαίως η Θητεία, η Ιθαγένεια, το Χρονικό, όλα αυτά είναι γνωστά κομμάτια. Είναι πάρα πολύ, έχουν περάσει. Ναι, έχουν περάσει πάρα πολύ. Παράλληλα αυτό το διάστημα, Σοφία, δεν ξέρω αν θα φιλοξενηθώ στο δεύτερο πρόγραμμα, πιθανόν σε έναν άλλο πρόγραμμα θα φιλοξενηθώ, να παιχθούν τα έργα που έχω γράψει επάνω στις κλασικές φόρμες. Έδωσα μια σειρά τους πυρίχιους που έχουν επεκθεί και στο Τόκιο, έχουν επεκθεί και στο Παρίσι και νομίζω ότι θα είναι γρήγορα που θα παιχθούν και από εδώ από τη Συμφωνική μας Ορχήστρα. Και επίσης κάποιες γραμμές μελωδικές σε μορφή κουαρτέτων. Είναι γραμμένα αυτά, οι παρτιτούρες είναι... Ναι, ναι, όλα έτοιμα αυτά τα πράγματα, τα οποία κατά καιρούς έχουν επεκθεί. Δεν σου κρύβω ότι στη Σοβιετική Ένωση επέκτηκαν δύο πυρίχοι και έκαναν μεγάλη εντύπωση για το πώς είναι δεμένη η ορχήστρα. Πηδικτός, 87.
υπάρχει ένα, μια μουσική που έχω γράψει για κλαρίνο και ορχήστρα πάλι, και υπάρχουν και αυτές οι χρησμοί, μια σειρά κομματιών που εμβαθύνουν στο, που έχουν απάνω στίχους από ποίηματα της Αυπούς και βεβαίως του Ευρυπίδη και του Εσχύλου. Mm. Για τρία πράγματα τέτοια. Μιλήσαμε προηγουμένως για τα πράγματα που αγαπάς, ναι, και σε συγκινούν. Ποια είναι αυτά αντίθετα που είναι ικανά να σε κάνουν να θυμώσεις ή να σε στεναχωρήσουν? Όπως όλος ο κόσμος στενοχωριέμαι με όλη αυτή την ασυδοσία που γίνεται στα πυρηνικά θέματα και κινδυνεύει η ανθρωπότητα όταν δεν υπάρχει μπέσα μεταξύ φίλων και προσώπων. Θυμώνω αρκετές φορές όταν λέγονται ασύστολα ψέματα. Τέλος πάντων, ο θυμός μου είναι όταν οι σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι καλές και οι σχέσεις μας με τη φύση. Τι γυρεύεις, ξένα στρατιώτη, από το παράθυρο στο Μεσόγειο, κύκλος τραγουδιών. Στρατιώτη, στα μέρη τα δικά μας. Τι γυρεύεις, ξένε στρατιώτη, στα δικά μας ποιητικά. Εδώ είσαι ξένος κι αγνωστός, εδώ είσαι ένας εχθρός. Εδώ είσαι ξένος κι αγνωστός, εδώ είσαι ένας εχθρός. Γύρισε πίσω, ξένε στρατιώτη, στα μέρη τα δικά σου. Γύρισε πίσω, ξένε στρατιώτη, στα δικά σου σπιτικά. Κι αγνωστός, εδώ είσαι ένας εχθρός. Εδώ είσαι ξένος κι αγνωστός, εδώ είσαι ένας εχθρός. Thank you.
Γιάννη, πες με, ασχολείσαι με την κόρη σου? Αρκετά, πολλή ώρα. Και εγώ και η Βασιλική ασχολούμαστε, αγαπάμε τη Λέγκα, παίζουμε μαζί της, παίζει και αυτή μαζί μας. Δεν είναι ουσιαστικά ασχολία, είναι μια ανταλλαγή πληροφοριών. Ναι. Γιατί σήμερα τα παιδιά έχουν πολλά ερωτήματα, έχουν τη δικιά τους προσωπικότητα που προχωράει. Με τη Βασιλική και με μένα η Λέγκα έχει, πέρα από πατέρα και μητέρα, δύο φίλους. Το όνομα τώρα, ποιος τη βάφτισε, Λέγκα, εσείς? Ελένη είναι. Ναι. Υπάρχουν αυτά τα υποκοριστικά. Και είναι ένα φως. Δεν είναι τώρα η εποχή των ξάστερων αγώνων. Δεν έχει τώρα αλόνια, μαρμαρένια η γη για να παλεύουνε τα παλικάρια εκεί με ένα λεβέντι χάρο. Είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Καθόλου, δεν είναι καθόλου το άπειρο που μας χωρίζει. Αχ, είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Τα μάτια και τα στόματα στηθήκανε παγίδες. Για αυτά τα όνειρα στηθήκανε θηλιές. Τα πόδια και τα νιάτα μας φυραίνουν κάθε βράδυ στα ρολά των μαγαζιών. Αχ, κι είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Κι είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Κι είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Δεν είναι τώρα η εποχή των ξάστερων αγώνων. Δεν έχει τώρα αλόνια, μαρμαρένια η γη για να παλεύουνε τα παλικάρια εκεί με ένα λεβέντι χάρο. Είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Είναι ένα φως που πάνω του σκοτάφτομαι. Γιάννη, ξέρεις πως κυλάει ο χρόνος και φτάσαμε στο τέλος και όλα. Θα ήθελα να κλείσεις όπως ξεκίνησες εσύ, με ό,τι νομίζεις ότι σε φορά και πρέπει να πεις. Ναι, πρέπει να πούμε το εξής, ότι θα ακούσουμε ένα-δύο κομμάτια με το Χαράλαμπο, το Γαργανουράκι και με μένα στο πιάνο, και να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι θα εργαστώ σε συναυλίες και σε εκδηλώσεις, οι οποίες θα γίνουν από τοπικούς πυρείς και από μένα. Και επίσης να πω ότι η συναυλία φέτος ήταν τελείως διαφορετική. Κακώς βέβαια λέγονται κάθε τόσο συναυλίες όταν γίνονται με τραγουδιστές. Η συναυλία γίνεται και με το συνθέτη και με μια διεύθυνση της κατά κάποιο τρόπο. Θα είναι μάλλον συναυλιακές παραστάσεις με κίνηση, με ένα-δύο χορευτικά στιγμιότυπα και με ένα ηθοποιό ο οποίος θα διαβάζει ποίηματα ή θα δίδει κάποιες πληροφορίες σε ένα κοινό, ώστε να γίνει μια ουσιαστική επικοινωνία με τον κόσμο, με τον οποίο. Τολμηρή. Η επικοινωνία είναι για δίσκο, αλλά έγινε και αυτό το θέμα. Ήταν πρώτα σε συναυλία πέρυσι στο Ηρώδιο. Ναι. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Είχε δοθεί αυτή η συναυλία μου που την ονόμασα Τολμηρή Επικοινωνία και κατά ανάκλαση πήγε μετά στη δισκογραφική εργασία μου. Οπότε δεν έχουμε διακοπές, λέει, στο καλοκαίρι.
θα υπάρξουν διακοπές τον Αύγουστο, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή με την έννοια ότι στα μέρη εκείνα τα οποία θα τελειώσουν μια σειρά από συναυλίες θα μπορέσουμε να ξεκουραστούμε κιόλας. Αλλά από την άλλη μεριά, μετά το Σεπτέμβριο πρέπει να πάω στη Γαλλία και τον Οκτώβριο θα πάω στην Αμερική. Μήτε νερό, μήτε φεγγάρι. Αυτό να ευχαριστήσω το συνθέτη μας Γιάννη Μαρκόπουλο, που για τρίτη φορά έχει την καλοσύνη να έρθει να κουβεντιάσουμε μαζί, να μας παίξει το πιάνο καινούργια τραγούδια, να μας πει για τα σχέδιά του. Με κατασπροπανεί ένα καράβι, από το 50 έχει να φανεί, και συμβιδόθηκες μες στο λιμάνι με ανδοδέσμη που έχει μαραθεί. Να ευχαριστήσουμε επίσης το λιράρι Μπάμπη Γαργανουράκη, στενό συνεργάτη του συνθέτη. Μ' αρέσει η δουλειά. Μ' αρέσει η δουλειά μου, γιατί είναι κάτι που νομίζω ότι με γεμίζει, που με αντιπροσωπεύει και έτσι και σαν άνθρωπο και, το, και τον εσωτερικό μου κόσμο μπορώ να πω. Δηλαδή η λύρα είναι κάτι που δεν το αλλάσω με τίποτα. Είναι κάτι που δεν, ίσως δεν μπορώ να το εξηγήσω εγώ. Για το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιήσαμε επίσης τραγούδια από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του συνθέτη, «Τολμηρή επικοινωνία». Τα υπόλοιπα τραγούδια ηχογράφησε ο Μπρούνος Ανιτά και το μοντάζ έγινε με το Μάκη Γίγα. Παραγωγή Σοφία Μιχαλίτση.